Γεια σας κυρίες και κύριοι, στο παρόν βίντεο θα δούμε ένα απλό παράδειγμα εισαγωγής κειμένου στο LaTeX. Θα το δούμε εδώ τώρα στο πρόγραμμα Kyle. Το ίδιο πράγμα που θα πούμε σήμερα εδώ μπορείτε να το εφαρμόσετε σε πολλά άλλα διαφορετικά προγράμματα και επεξεργαστές κειμένου, editors όπως λέγονται. Θα βρείτε το αντίστοιχο παράδειγμα στη σελίδα με κωδικό 321 στην ιστοσελίδα των μαθημάτων που κάνουμε μαζί. Είναι τούτη εδώ η διεύθυνσή της, κάτω από τη δασκαλία θα περάστε μετά στην περιοχή LaTeX με παραδείγματα και εδώ θα βρείτε το πρώτο απλό παράδειγμα με ελληνικά και αγγλικά. Μιλάμε για αυτές τις δύο γλώσσες όχι γιατί για κανέναν άλλο λόγο, απλά είναι οι δύο γλώσσες που περισσότερο συχνά χρησιμοποιούμε στις εργασίες μας. Από εκεί και μετά να έχετε υπόψη ότι το LaTeX υποστηρίζει σχεδόν κάθε γλώσσα του πλανήτη, ακόμα και αυτές που δεν είναι καθόλου συνηθισμένες. Για να δούμε λίγο τώρα κάτι. Έχω πάρει λίγο αυτό εδώ το παράδειγμα, όπως το έχω επισημάνει εδώ από την ιστοσελίδα. Το έχω περάσει εδώ, ας το μεγαλώσουμε λίγο να το δούμε καλύτερα. Και να πούμε λίγο σύντομα κυρίες και κύριοι κάποιες απλές απεξηγήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι κάθε έγγραφο του LaTeX θα πρέπει να ξεκινάει με την εντολή Document Class, η οποία ορίζει το είδος του εγγράφου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα έγγραφα με τα οποία θα δουλέψουμε έχουν τον τύπο Article. Από εκεί και μετά να έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες τέτοιες κλάσεις εγγράφων, όπως για παράδειγμα είναι το βιβλίο, το γράμμα, η αναφορά, το report και πολλά άλλα πράγματα, καθώς επίσης να έχετε υπόψη ότι υπάρχουν και προεπιλεγμένες τέτοιες κλάσεις, μάλλον προκατασκευασμένες, όχι προεπιλεγμένες, συγγνώμη, για να γράψει κανείς κάτι πολύ μεγαλύτερο, όπως για παράδειγμα είναι ένα βιβλίο, το master του, το διδακτορικό του κ.ο.κ. Εδώ όμως για την απλή περίπτωση που δουλεύουμε θα χρησιμοποιήσουμε το article. Από εκεί και μετά σας υπενθυμίζω ότι σε όλη την περιοχή κάτω από το Document Class μέχρι που ξεκινάει η εντολή Begin Document, όλες αυτές εδώ οι εντολές αποτελούν το λεγόμενο προήμιο του εγγράφου. Είναι εντολές που δίνουμε προς τον επεξεργαστή για το πώς θα δουλέψει και πώς θα χειριστεί αυτό το έγγραφο, αλλά δεν εμφανίζεται κάτι από αυτά που γράφουμε εδώ στο έγγραφο. Εδώ στο συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιούμε τρία πακέτα τα οποία χρειάζονται για να μπορέσει το έγγραφο με το οποίο δουλεύουμε να έχει πολυγλωσσική υποστήριξη. Αυτό εδώ το έγγραφο βασικά λέγεται Babel. Ένας από τους τρόπους για να έχουμε πολυγλωσσική υποστήριξη στα έγγραφα του LaTeX είναι το Babel, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Από εκεί και μετά έχετε υπόψη σας ότι αυτές τις τρεις εντολές όπως τις βλέπετε εδώ τις χρησιμοποιούμε όσοι έχουν κατά κόρον. Σας υπενθυμίζω ότι σε κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την εντολή Use Package, όπως είναι εδώ, το όνομα του πακέτου γράφεται μέσα σε άγκιστρα και μπορούμε μέσα σε αγγείλες, όπως για παράδειγμα είναι εδώ το UTF-8X ή όπως είναι εδώ το Greek English του Babel, να βάλουμε κάποιες επιλογές. Η επιλογή που έχουμε για το Greek και το English στο πακέτο Babel μας λέει ότι από τις γλώσσες που είναι διαθέσιμες σε αυτό το πακέτο θα φορτωθούν η ελληνική και η αγγλική γλώσσα. Από εκεί και μετά μπορούμε μέσα στο Begin Document να χρησιμοποιήσουμε είτε τα αγγλικά είτε τα ελληνικά όπως εμείς θέλουμε. Θα κάνω λίγο εδώ μία μικρή μία μικρή παράληψη σε αυτά που έχω να πούμε, με την έννοια ότι όπως βλέπετε έχω σχολιάσει αυτό εδώ το κείμενο, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ καθόλου την ελληνική γλώσσα ούτε τον προσδιοριστικό όρο N που σημαίνει αγγλικά. Και θα βγάλω επίσης όλες τις εντολές εδώ. Ας δούμε δηλαδή πώς θα συμπεριφερθεί το LaTeX όταν δεν έχουμε βάλει καμία εντολή. Απλά ξεκινάμε Document Class Article, Begin Document, ένα κείμενο στα αγγλικά και End Document. Σε αυτή την περίπτωση κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, θα σας δώσει εδώ κάποιο σφάλμα με την έννοια ότι δεν ξέρει να χειριστεί το προηγούμενο που έχουμε κάνει. Θέλω να σας πω ότι αυτό το έγγραφο έχει ήδη μεταγλωτιστεί και τα λοιπά, οπότε το σφάλμα που παίρνετε δεν είναι σίγουρο σφάλμα της μεταγλώτησης αυτής της στιγμής, οπότε αν δείτε κάτι τέτοιο, όπως εδώ που λέει finished with exit code 1 και τα λοιπά, δοκιμάστε πάλι να τρέξετε την εντολή PDF LaTeX. Για εσάς που χρησιμοποιείτε πρώτη φορά αυτό το πρόγραμμα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό εδώ το κουμπί θα πρέπει να έχει την εντολή PDF LaTeX και όχι κάποια άλλη, γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να παράξουμε ένα έγγραφο τύπου PDF από τις εντολές LaTeX που έχουμε δώσει. Οπότε προσέξτε εδώ να γράφει PDF LaTeX.
Από την άλλη μεριά τώρα, για να εξετάσουμε το αποτέλεσμα αυτών των εντολών που έχουμε γράψει, να δούμε δηλαδή το αρχείο PDF και το περιεχόμενό του, πρέπει να πατήσετε το κουμπί που γράφει εδώ View PDF. Αν το κάνετε πρώτη φορά, σιγουρευτείτε από την λίστα των διαθέσιμων επιλογών που έχουμε, εδώ μας γράφει View PDF και όχι κάτι άλλο, για παράδειγμα View HTML ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, το άνοιξα δύο φορές, μισό λεπτό έκανα να ανοίξω, αυτό εδώ είναι. Όπως βλέπετε έχουμε το κείμενο που έχουμε γράψει, δηλαδή γράφει απλώς a line of text in English, τίποτα άλλο. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το γεγονός ότι όταν θέλουμε να γράψουμε μόνο αγγλικά, δεν χρειάζεται να φορτώσουμε κανένα πακέτο γλωσσικής υποστήριξης. Τα προβλήματά μας ξεκινάνε όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από μία γλώσσες, όπως καλή ώρα είναι τα ελληνικά ή οποιαδήποτε άλλη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φορτώσουμε το πακέτο που έχουμε πει, το Babel κτλ. Εδώ θα αποθηκεύσω πάλι το έγγραφο χωρίς αυτούς τους σχολιασμούς που είχαμε πριν. Θα εκτελέσουμε πάλι τη μεταγλώτηση και τώρα θα δείτε ότι το PDF περιέχει τόσο τα ελληνικά όσο και τα αγγλικά. Αυτό εδώ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς να φορτώσουμε αυτά τα πακέτα που σας έχω πει, αυτά που βλέπουμε εδώ. Κοιτάξτε λίγο τώρα κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου φορτώνοντας ένα πακέτο έχουμε την δυνατότητα να έχουμε κάποιες εντολές. Για παράδειγμα, όταν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το πακέτο, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την εντολή Select Language Greek, την οποία μπορούμε να βάλουμε εδώ. Για παράδειγμα, για να ξεκινήσουμε να γράφουμε στα ελληνικά, μπορούμε να γράψουμε το Select Language Greek και να είναι το κείμενό μας στα αγγλικά. Θα το δείτε λίγο τώρα εδώ. Είναι το ίδιο με πριν αυτό που έχουμε κάνει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι κουραστικό να το γράφουμε συνέχεια, δηλαδή μεγάλες εντολές με πολλές επιλογές κτλ., αυτό που στην πράξη κάνουμε είναι να ορίσουμε μια νέα εντολή, όπως εδώ είναι η εντολή GR, η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάθε φορά που εκτελούμε την εντολή GR, κάθετος GR δηλαδή, τι κάνουμε, στην ουσία του λέμε να ενεργοποιηθεί η γλώσσα η ελληνική, δηλαδή να εκτελεστεί η εντολή Select Language Greek. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε, να ορίζετε δηλαδή νέες εντολές εσείς, αλλά γενικά σας λέω ότι χρησιμοποιείτε κατά κόρον και καλό είναι να το μάθετε σχετικά νωρίς. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να γράψουμε μία εντολή με μικρό κόστος όσον αφορά την ταχύτητα που το γράφουμε ή τέλος πάντων να μας είναι λίγο πιο εύληπτο αυτό που κάνουμε. Απ' την άλλη μεριά θέλω να σας πω ότι αν θέλουμε να ξαναγράψουμε στα αγγλικά κάτι, θα πρέπει να γράψουμε για παράδειγμα ξανά την εντολή EN, έτσι ώστε να ξαναπάμε στην αγγλική γλώσσα. Δείτε λίγο τώρα εδώ. Έχουμε περάσει, όπως βλέπετε, αγγλικά, ελληνικά, αγγλικά και ούτω καθεξής. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να προσέξετε, κυρίες και κύριοι, είναι το εξής, ότι είναι υποχρεωτικό, αν θέλουμε να αλλάξουμε παράγραφο στο LaTeX, να χρησιμοποιούμε ξεχωριστές γραμμές. Δείτε τώρα λίγο το αποτέλεσμα αυτών των εντολών, συγγνώμη, όπου δεν υπάρχει κενή γραμμή ανάμεσα σε αυτά που έχω γράψει εδώ, στις γραμμές δηλαδή 12, 13 και 14. Δεν θα πάρουμε κάτι λάθος, δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάνει κάποιο λάθος. Αυτό όμως που έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε ενώσει όλο το κείμενο σε μία παράγραφο, αντί να έχουμε τρεις παραγράφους. Με λίγα λόγια, να έχετε υπόψη ότι στο LaTeX για να χωρίσουμε παραγράφους, θα πρέπει να έχουμε μία κενή γραμμή ανάμεσα σε αυτά που γράφουμε. Το Enter με λίγα λόγια που χρησιμοποιούμε όλοι μας ή που έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι μας σε προγράμματα όπως είναι για παράδειγμα το Word ή κάτι ανάλογο, έχετε υπόψη ότι εδώ δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο, δεν χωρίζει παραγράφους, απλά χωρίζει γραμμές. Τώρα έχουμε μία παράγραφο που λέγεται A Line of Text in English εδώ στην αρχή και μία άλλη παράγραφο που έχει δύο φορές αυτό το κείμενο. Από την άλλη μεριά, εδώ μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στις τρεις παραγράφους ή να διαγράψουμε αυτό που έχουμε κάνει κτλ. Από την άλλη μεριά, προσέξτε λίγο το εξής. Αν παραλείψετε να βάλετε αυτήν εδώ την εντολή, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι δουλεύουμε με την αγγλική γλώσσα, αλλά κάποια στιγμή γυρνάμε στα ελληνικά. Τι θα συμβεί? Δυστυχώς πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Αν δείτε λοιπόν όλο αυτό εδώ τον συμφερτό από τα λάθη, που βασικά σας λέει ένα-ένα γράμμα τι λάθος έχει βρει, το text me είναι το γράμμα me, δεν είναι διαθέσιμο, το γράμμα j δεν είναι διαθέσιμο και ούτω καθεξής. Προσοχή λοιπόν σε τέτοιες παραλήψεις. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω που είναι χρήσιμο είναι το εξής.
θα πάμε πάλι αυτά από κάτω. Πολλές φορές μέσα σε ένα ελληνικό ή αγγλικό κείμενο χρειάζεται να γράψουμε απλώς μία λέξη, μία φράση μικρή στα αγγλικά. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι γράφουμε εδώ μία φράση, ας το γυρίσουμε στα ελληνικά, σήμερα ο καιρός είναι καλός. Θεωρητικά βέβαια είναι όλα αυτά τα πράγματα στα Γιάννα, να το ξέρετε όσοι δεν είστε από εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι μια παραδεκτή κίνηση με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να γράφουμε μια γραμμή κειμένου στα ελληνικά. Σήμερα ο καιρός είναι καλός και ούτω καθεξής. Τι θέλω να πω. Αν εδώ για παράδειγμα θέλουμε να γράψουμε μέσα σε μια παρένθεση την αγγλική λέξη good για κάποιο λόγο ή οποιαδήποτε άλλη αγγλική λέξη ή φράση και μετά να συνεχίσουμε από κάτω. Ας πάμε μια εκδρομή. Ας πάμε μια εκδρομή. Λοιπόν, για κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι. Αυτό που έχουμε πάρει εδώ, σαν αποτέλεσμα, είναι αυτό εδώ. Τι έχει κάνει τώρα το πρόγραμμα. Έχει πάρει τους αγγλικούς χαρακτήρες, αλλά επειδή η γλώσσα είναι ελληνικά, τους περνάει σαν ελληνικούς. Με λίγα λόγια, διαβάζουμε good και όχι good με τα αγγλικά που τουλάχιστον ξέρουμε. Για να γίνει αυτό εδώ, έχουμε δύο επιλογές. Μάλλον, δύο είναι οι βασικές επιλογές που έχουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές άλλες. Η μία επιλογή είναι η εξής. Να αλλάξουμε τη γλώσσα εδώ στα αγγλικά και στη συνέχεια, όταν τελειώσουμε σε αυτό που γράφουμε, να ξαναλλάξουμε στα ελληνικά. Είτε πριν είτε μετά την τελεία. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Συγγνώμη λίγο, έγραψε ελληνικά ενώ είναι GR. Με αυτό εδώ τον τρόπο μπορούμε να δούμε τώρα το κείμενο ότι έχει περάσει σωστά σαν αγγλικά, δηλαδή έχει μπει η αγγλική λέξη good και σωστά, χωρίς να λέει γράφει good και ούτω καθεξής. Από την άλλη μεριά όμως, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι, ας το πούμε, λίγο κουραστικό, δηλαδή συνέχεια να αλλάζουμε γλώσσες, κυρίως όταν έχουμε μία γλώσσα στο κείμενό μας με μικρή ένθεση κάποιων λέξεων ή φράσεων από την άλλη γλώσσα ή από άλλες γλώσσες. Γενικά θέλω να σας πω λίγο το εξής, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χίλιες φορές προτιμότερο να περικλείσετε μέσα σε άγκιστρα αυτό που θέλετε να γράψετε, να ανοίξετε δηλαδή ένα καινούργιο περιβάλλον και να πείτε ότι μέσα σε αυτά τα άγκιστρα αυτό που θα παραχθεί θα περάσει από την εντολή N που εδώ έχει οριστεί ότι είναι η επιλογή της αγγλικής γλώσσας και να περάσετε για παράδειγμα κάπως έτσι το μεταγλωτιστή, οπότε θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ένα κείμενο δηλαδή που είναι στα... στα ελληνικά, με μία αγγλική λέξη. Κάτι τέτοιο δεν είναι για να το κάνετε, σας λέω, υποχρεωτικά, αλλά σας το ξαναλέω, ένας πολύ απλός τρόπος, όταν έχουμε κείμενο σε μια γλώσσα και χρειάζεται να παρεμβάλλουμε κάποιες, ας πούμε, μικρές φράσεις ή κάποιες λέξεις και το καθεξής. Το ίδιο βέβαια μπορούμε να κάνουμε και εδώ. Εδώ δηλαδή που γράφουμε αγγλικά. Ας διαγράψουμε λίγο τα περί εκδρομής και ας πάμε εδώ στην αγγλική γλώσσα και ας γράψουμε today we have a nice weather. Σε αυτή την περίπτωση, κυρίες και κύριοι, ας πάμε τώρα εδώ να γράψουμε στα ελληνικά καλό, ότι αυτό είναι κάτι το καλό. Για να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και εδώ έχουμε αυτά τα προβλήματα, όπως βλέπετε. Δεν μπορούμε να γράψουμε τη λέξη καλό μέσα σε αγγλικό κείμενο, δεν αναγνωρίζει δηλαδή κάτι τέτοιο. Προσέξτε, όταν γράφαμε σε ελληνικό κείμενο μια αγγλική λέξη, δεν παίρναμε μήνυμα λάθους, απλά εμφανιζόταν με άλλους χαρακτήρες. Αυτό όμως δεν μπορούμε να τα κάνουμε στα αγγλικά, στην προεπιλεγμένη γλώσσα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ να γράψουμε αυτήν εδώ την εντολή, κάτι ανάλογο, δηλαδή να αλλάξουμε τη γλώσσα, για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Εδώ έχουμε, όπως βλέπετε, αγγλικό κείμενο και μέσα παρεμβάλλουμε μία λέξη στα ελληνικά, γενικά σε κάποια άλλη γλώσσα. Αυτό, σας το ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι ένας από τους πολλούς, αλλά τουλάχιστον για μένα έχει φανεί αρκετά εύκολος και σύντομος και είναι κάτι το οποίο ακολουθώ κατά κόρον. Από την άλλη μεριά, πιθανά λάθη, εκτός από αυτά που έχουμε δείξει, είναι να κάνουμε κάποιο λάθος,
όπως αυτό που έκανα εγώ για παράδειγμα πριν, που εδώ έγραψα L αντί για GR, δεν υπάρχει εντολή L, θα δείτε ότι είναι, θα πάρετε ένα μήνυμα λάθος. Μπορεί να διορθωθεί με δύο τρόπους, είτε εδώ να γράψετε GR, είτε εδώ να γράψετε L, αν το προτιμάτε δηλαδή, μπορείτε να ορίσετε την ελληνική γλώσσα σαν L και EL και όχι GR, όπως θέλετε εσείς. Σας υπενθυμίζω για παράδειγμα ότι ενώ τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν τον κωδικό GR για την Ελλάδα, η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, χρησιμοποιεί το L. Εντάξει, τι να κάνουμε, μπορεί να τα αλλάξει κανείς όπως θέλει. Ή βέβαια να γράψετε οτιδήποτε άλλο, για παράδειγμα να γράψετε QAWE, και αυτό είναι κάτι το αποδεκτό, αρκεί αυτό εδώ και αυτό εδώ να είναι ίδια. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί πρέπει να γράψει QAWE για να επιλέξει την ελληνική γλώσσα, κάτι που είναι νομίζω πάρα πολύ πιο εύκολο να το κάνουμε με το GR ή με το L ή τέλος πάντων με κάτι που να είναι πιο εύληπτο. Ενώ δηλαδή μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί ό,τι εντολές θέλει, να ονομάζει εντολές όπως ακριβώς θέλει. Όπως πολλές φορές έχουμε πει και σε προγραμματιστικές επιλογές, τα ονόματα που δίνουμε στις μεταβλητές και τα λοιπά θα πρέπει να έχουν κάποιο νόημα για να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Επίσης, κυρίες και κύριοι, τελευταίο που θα πούμε είναι το εξής. Προσοχή σε αυτά εδώ με τα άγκιστρα, προσέξτε λίγο πώς μαυρίζουν και τα λοιπά τα ζευγάρια τους. Ένα άγκιστρο να ξεχάσετε εδώ, πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Το μήνυμα που παίρνετε εδώ σχετικά με το arg definition σημαίνει ότι δεν είναι σωστό το argument της εντολής new command εδώ που έχουμε γράψει. Προσοχή λοιπόν σε τέτοιες παραλήψεις, γιατί είναι μετά και λίγο δύσκολο να εντοπιστούν και να διορθωθούν. Αυτά λοιπόν σχετικά με την απλή εισαγωγή κειμένου. Με δύο απλές εντολές μπορούμε να αλλάξουμε τη γλώσσα. Σας υπενθυμίζω ότι μπορείτε να, εκτός από ελληνικά και αγγλικά, να χρησιμοποιείτε όποια άλλη γλώσσα θέλετε. Και δεν αναφέρομαι βέβαια μόνο στις λατινικές γλώσσες, δηλαδή τα γερμανικά, τα ιταλικά και ούτω καθεξής, αλλά γλώσσες που χρησιμοποιούν τελείως διαφορετικό αλφάβητο, όπως για παράδειγμα είναι τα κυριλικά, τα ρώσικα, τα αρμένικα, τα γεωργιανά, αν θέλετε να γράψετε σε γλώσσες όπως είναι για παράδειγμα τα ινδουιστικά, τα εβραϊκά και ούτω καθεξής. Όρεξη να έχετε, μπορείτε να μάθετε και να γράφετε σε κάθε γλώσσα. Εγώ τουλάχιστον δυσκολεύομαι πάρα πολύ, αλλά εσείς είναι πολύ σίγουρο ότι μπορείτε να τα καταφέρετε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και προς το παρόν κλείνουμε εδώ.